αποφασίσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ενεργειακές σχέσεις μας, τις ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας, και να τις οδηγήσουμε σε ένα καινούριο ποιοτικά επίπεδο και να τις επεκτείνουμε στους ευρύτερους δυνατούς τομείς. Θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας είναι ριζικά αντίθετη στις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Ρωσίας. Θεωρούμε ότι οι δρόμοι για τα ενεργειακά διαθέσιμα της Ρωσίας προς την Ευρώπη θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτοί και ελεύθεροι. Ο νέος ρώσικος αγωγός που θα φτάσει μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα θα αντικαταστήσει τον South Stream, ο οποίος κατέρευσε, και θα αντικαταστήσει πλήρως το δρόμο του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη που πέρναγε μέσα από την Ουκρανία, και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του 2019, όπου είναι δεσμευτικό ορόσημο, όπως μας είπαν, από την ρώσικη πλευρά. Έτσι λοιπόν το ρώσικο φυσικό αέριο θα φτάνει στην Ευρώπη μέσα από δύο δρόμους. Μέσα από το βόρειο διάδρομο που πάει στη Γερμανία και από το νότιο διάδρομο με κατάργηση της διόδου μέσω της Ουκρανίας. Ο νότιος διάδρομος θα είναι Ρωσία, Μαύρη Θάλασσα, Τουρκία και θα φτάνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Θέλω να τονίσω ότι εμείς επιδείξαμε ζωηρότατο ενδιαφέρον για αυτόν τον αγωγό, αλλά και την επέκτασή του από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο ελληνικό έδαφος. Πιστεύουμε ότι η επέκταση του αγωγού αυτού στο ελληνικό έδαφος, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, θα μπορούσε να υπηρετήσει το εθνικό μας συμφέρον και να βοηθήσει την ευρύτερη συνεργασία στην περιοχή μας. Πολύ περισσότερο που μια τέτοια επέκταση θα συνοδευτεί, σύμφωνα και με τη ρώσικη πλευρά, με εξαιρετικά έως πολύ εξαιρετικά ωφελήματα για τη χώρα μας.